παλιότατα. Κύριοι της Βουλής και της Κυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να υπάρξουν αγάπη, συνεργασίες, σύνεση και όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την Τριφυλία. Παρακολούθησα τις ομιλίες του πρώην Υπουργού του κ. Λαμπρόπουλου, του κ. Χρυσομάλη και του κ. Λιγουάρδου Βουλευτή, τον κ. Μαντά. Μιλήσαμε για την Τζακώνα, σωστά, για τον πύργο, από εδώ δεν είπανε τίποτα για τον δρόμο και Πασία Γαργαλιάνη, ο οποίος, όχι είναι απαράδεκτος, ο οποίος γνωρίζουν ότι περνούμε χρήματα καθημερινά. Με όλη την αγάπη και τον σεβασμό θα σας πω το εξής. Όλο αυτό τον καιρό, τον προεκλογικό αγώνα που κάνατε εσείς, έκανα και εγώ, επισκεφτήκατε όλα τα χωριά μας. Εάν αυτά τα οποία είπατε, γιατί εγώ είμαι καθαρός και τα λέω στα ράτα, δεν είμαι πολιτικός, δεν σταθείτε δίπλα και δεν καρφιτσωθείτε, να γίνουν οι δρόμοι. Να γίνουν οι αγροτικοί δρόμοι, αυτοί που δικαιούνται οι άνθρωποι. Την επόμενη τετραετία θα πάτε μόνοι σας εκεί. Εγώ δεν θα έρθω. Να είμαστε συνεννοημένοι. Να τους πείτε εσείς γιατί δεν γίνανε. Και αυτοί εγώ να δουν την ημέρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σας κουράσω. Μακάρι να μπορούσα να σας φίξω όλους την αγκαλιά μου. Αυτό δεν είναι δυνατόν, σας έχω όλους την καρδιά μου όμως. Σας δίνω το λόγο μου και δεν έχω μετανιώσει για αυτό που έχω πει από την πρώτη στιγμή και για τις δυσκολίες τις οποίες βλέπω δεν με ενδιαφέρει. Δεν τις βλέπω πουθενά. Την υγεία μου θέλω μόνο και όλα τα άλλα θα τα δούμε. Και όπως είπε και ο απεργόμενος δήμαρχος θα κρυφούμε. 40 εκατομμύρια άκουσα ότι πέσανε στα πλευρά. Κοιτάω και δίπλα εδώ. Δεν είναι 40 εκατομμύρια στα πλευρά. Εσείς πέστε μου, πέσανε 40 εκατομμύρια στα πλευρά, γιατί το ξέρω εγώ. Και βάσει ορτώσει, δεν θέλω να γυρίσω πίσω και να πω τι έγινε. Πάντως γνωρίζετε κύριοι της κυβέρνησης ότι η Τριφυλία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και θα πρέπει συγκριτικά με άλλους δήμους να βοηθηθούμε πιο πολύ. Τώρα τι φταίει, θα το κρίνει πάλι ο κόσμος, το κρίνει ο κόσμος. Θέλω και πρέπει να βοηθηθούμε. Τέλος. Και τελειώνω να σας πω το εξής και δεν θέλω να σας κουράσω. Το κατάστημα λειτουργεί πολύ αδιάθεση. Διαλυχτερεύει καθόλου το 24ωρο, είναι δικό σας. Σας ανήκει και θα είμαι στο πλευρό σας. Μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκό και βλέπω και κάτι γελάκια. Δεν πειράζει. Όπως επίσης, όταν είχα πει, γιατί τι πιο ξεκάθαρο και τι πιο όμορφο, την Παρασκευή μίλησα τελευταίος, την Κυριακή εκλογές και είπα και προς τους υπαλλήλους του Δήμου και στους συνεργάτες του Δήμου, λέω μη με ψηφίσετε γιατί θα πάτε για δουλειά. Αυτό δεν είναι απειλή, είναι πραγματικότητα. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί συλλογικά. Είναι ντροπή και για αυτούς, μεγαλώνουν παιδιά εδώ, μεγαλώνουν παιδιά στην Τριφυλία. Η απαξίωση του πολίτη, του κάθε πολίτη που πάει να εξυπηρετηθεί, είναι και εις βάρος δικό τους. Εδώ είναι η περιουσία τους, εδώ είναι τα παιδιά τους. Έρχονται συγγενείς τους από την Αθήνα, επισκέπτες, παντρεύονται τα παιδιά τους, φέρνουν γαμπρούς, φέρνουν νύφες. Τι εικόνα είναι αυτή που δείχνουμε. Σε αυτό και ως προς το θέμα της καθαριότητας, το οποίο θα το φροντίσω και πολύ προσωπικά, θα ζητήσω και τη δική σας συμμετοχή και τη δική σας συμπαράσταση. Θα πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε τη συνείδηση. Θα πρέπει να λέμε, βέβαια θα λειτουργήσει γραφείο για τα κλαδιά, για
τα κατεστραμμένα παλιά έπιπλα για τις ηλεκτρικές συσκευές, θα λειτουργεί γραφείο, το οποίο θα έρχεστε, θα λέτε ότι την τάδε μέρα είναι εκεί, σπίτι σας, στο κήπο σας, απ' έξω, να έρθει να τα πάρει το αυτοκίνητο. Αυτή η κατάσταση στον δρόμο, τα στρώματα, οποιοςδήποτε. Σε αυτά θα είμαι ανήλικτος και θα υπάρξουν αυστηρές ποινές. Να είστε σίγουροι. Θα βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε τον τόπο αυτό που του πρέπει. Να του δώσουμε την αξιοπρέπεια που πρέπει. Το την τριφυλία. Φορολογικά, μετά την Καλαμάτα, και από εδώ γίνεται η μεγαλύτερη διακίνηση των προϊόντων και από εδώ είναι πολλά τα λεφτά. Το ξέρουν για τα εισπράττωμα. Τώρα, γιατί μας αγνώρισαν, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας και αυτό που μας ανήκει. Και σε αυτό το πράγμα, και πάλι μια φορά ακόμα σας λέω, δεν θα με δείτε ποτέ πεσμένο. Ποτέ πεσμένο ψυχολογικά γι' αυτό. Έχω δύναμη ψυχής, έχω αγάπη για τον τόπο, έχω αγάπη για εσάς, που όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και θα κάνουμε την τριφυλία του χρόνου να μιλάνε διαφορετικά για μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Για αυτό που κάνατε για μένα, θα σας το αποδώσω με τον καλύτερο τρόπο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Προχωράμε όλοι μαζί αύριο. Από αύριο το πρωί όλοι μαζί. Είμαι δίπλα σας, είστε δίπλα μου. Σας αγαπώ όλους. Ευχαριστώ. Καλή νύχτα.